Αναγκασιακός και Pink Paper έρχονται από τις αντιμέτωποι εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Αναγκασιακό να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση. Ροποτής τώρα με την μπάλα, θέλει να πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα πάρει το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού. Ο Αναγκασιακός με 3 νίκες και 8 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Κοντρά στους, στην Pink Paper, η οποία μετράει 9 νίκες και μόλις 3 ήττες. Πρώτο καλάθι θα έρθει από τον ρομποτή. Ανοίγει το σκορ με την εύστοχη βολή, 1-0. Μία στις δύο. Γρήγορα στην επίθεση Pink Paper, δεν θα έρθει το καλάθι όμως. Από την προσπάθεια του Κονταρίνη. Η εκτέλεση για 3, άστοχη τώρα από τον ρομποτή. Ο Κονταρίνης έχει μείνει στην αντίπαλη ρακέτα ξεχασμένος και θα πετύχει το lay-up για το 1-2. Και Παντώρης τώρα κατεβάζει. Θα πάρει και το shoot, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια των Pink Paper και συγκεκριμένα του Κονταρίνη. Κατεβάζει ο Καμπόσος. Καμπόσος τώρα από τα αριστερά. Θα λεφτάνει και πάλι στον Καμπόσο, προσπίτε. Πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει έξω το τρίποντο. Άστοχο από τον Σακή. Θέλω να βγουν γρήγορα στην επίθεση η Γιουκαντούση. Ο ρομποτής θέλησε να βρει και τον Σιαπατόρη, μπαλά πέρασε εκτός. Ζήρος κρατάει, αφήνει τον ρομποτή. Με το δεξί εκείνος θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound ο Κονταρίνης. Σακής τώρα για την Pink Paper. Σακής πάει μόνος του, αλλά θέλει στον αέρα, θα στοχίσει. Βάλα τώρα στον Ανακασιακό με τον Ζήρο να κατεβάζει. Βλέπει απέναντι τον ρομποτή, θα πάρει το σύντο εκείνος και θα στοχίσει. 4-2 από το τρίποντο του ρομποτή. Μέχρι μέσα, δεν είναι καλό το σουτ του Καρπούζη. Ζήρος κατεβάζει. Θα πάρει και το σουτ, θα το βάλει και ο Ζήρος. 7-2. Ξεκινάνε ζεστοί πίσω από τα 6.75 οι γηπεδούχοι. Ρομποτής και Ζήρος έχουν δώσει λύσεις από το τρίποντο σε αυτό το καλό ξεκίνημα του Ανακασιακού. Θα έρθει η απάντηση, όχι, δεν θα έρθει, ωστόσο θα έρθει το εξωτικό rebound για την Pink Paper και από κοντά θα στοχίσει αρχικά ο Κονταρίνης. Η μπάλα είναι για την Pink Paper και πάλι παρεμβαίνει εκεί ο ρομποτής. Θα γίνει το κλέψιμο γρήγορα στον ευθυδιασμό ο Ανακασιακός και ο Σιαβατόρης θα κάνει το 9-2. Πολύ καλά έχουν ξεκινήσει οι γηπεδούχοι. Έχουν πει ωρεξιά στο παρκέ, τώρα θα πάρει το φάουλ ο Σακής. Πρώτο ομαδικό του Ανακασιακού. Ένα έχει και η Pink Paper. Η εκτέλεση για 3 στο σίδερο από τον Καρπούζη. Γρήγορα ο Σιαπατόρης έχει βρεθεί ήδη στην αντίπαλη ρακέτα, βγάζει έξω. Γιατί δεν επέλεξε εκεί να εκτέλεσει μόνος του ο Σιαπατόρης και προτίμησε να βγάλει έξω στον ρομποτή. Δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Μέχρι μέσα τώρα θα πάρει το φάουλ ο Καμπόσος. Εύστοχος στην πρώτη ο Καμπόσος για το 9-3.
θα στοχίσει την δεύτερη, παλεύει για το rebound και θα το πάρει ο Ατσάρ. Δίνει και πάλι στον Καμπόσο, ο οποίος έχει πάνω του τον Κοζαλάν. Καμπόσος έχει κάνει τώρα τις επιλογές του, δεν είχε δύο στο ρολόι. Και έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης, συμπαλά μένει στη χέρια του Καμπόσου. Κακή αντίδραση εδώ από τον παίκτη του Spring Paper. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα με τον φωτεινό πίνακα. Καλή ειδήση εκεί με τον Καμπόσο. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Μετά από παρέμβαση της γραμματείας, η μπάλα είναι για την Pink Paper. Επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα οι φιλοξενούμενοι. Από την κορυφή πάει προς τα μέσα, στη γωνία ο Καμπόσος, θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. Εξέλει για 3 ο Καμπόσος για το 9-6. Πέντε και 40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο συν 3 ο Ανακασιακός. Για Πατώρης, δεν θα περάσει πάσα του, θα γίνει το κλέψιμο από τον Καρπούζη. Σακής τώρα, αφήνει στον Αζάρ, εκείνος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Το rebound θα έρθει από τον Κοτοπούλη. Ροποτής γλιστράει για λίγο, καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή και θα βάλει και το καλάθι για δύο ο Ροποτής. 16. Μέχρι μέσα θα πάρει το φαουλ ο Σακής. Ρομποτής εκεί είδε να του ξεφεύγει ο αντίπαλος, απλώς το χέρι του και έκανε το φαουλ. Είναι βόλες για τον Σακή. Τρίτο ομαδικό του Ανακασιακού. Γράμμα το βολό τώρα ο Σακής. Θα χάσει την πρώτη. Μπήκε εκεί νωρίτερα ο Ροποτής. Ωστόσο δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί εξετοχίσε στην δεύτερη ο σε Pink Paper και κάνει το 11-7. Ροποτής. Ροποτής πίνει στον Σιαπατόρη. Ζήρος κλείνεται εκεί από δύο, καταφέρει να περάσει την πάσα, δεν θα έρθει στο καλάθι. Μπάλα παραμένει στον Ανακασιακό. Το Ζαλάν ανενόχλητος για 3, θα στοχίσει. Γρήγορα η Pink Paper στην επίθεση και μετά αριστερό θα τελειώσει τη φάση ο Κονταρίνης για το 11-9. Ζήρος αφήνει στον Σιαπατόρη. Εκείνος εκτός οροπίας θα εκτελέσει άστοχα. Ροποτής παλεύει για το rebound. Την μπάλα είναι για τον Ανακασιακό. Καθώς δεν καταφέρει να καθαρίσει το rebound εκεί ο Σακής. Ζήρος το παίρνει υπό πίεση στο σίδερο. Φλωρός κραπώνει το rebound. Δεν εκτελεί στο σωστά στη συνέχεια. Διασμός τώρα για την Pink Paper και το καλάθι θα έρθει από τον Κονταρίνη. Η σοφάριση για τους φιλοξενούμενους. 11-11 το σκορ. Ροποτής τώρα θέλει να βρει τον Ζήρο, δυσκολεύει λίγο και τη ζωή. Η μπάλα επιστρέφει στα χέρια του Ροποτή, από το πλάι εκείνος θα εκτελέσει. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού.
Τακής τώρα. Τακής πάει μόνος του με το δεξί, δεν εκτελεί σωστά. Και το φαουλ επάνω στον Κοζαλάν. Δεύτερο ομαδικό της Pick Paper. Ενώ στο παρκέ περνάει ο Κολέτης για τους φιλοξενούμενους. Θα κάνει το βήμα πίσω, θα πάρει την εκτέλεση, θα στοχίσει. Πάρω λίγο τα βήματα από τον Σακί. Και το φάουλ έγινε πάνω στον Μπουτσάκο. Και έχουμε το time out. Στην γραμμή των βολών τώρα ο Μποτζάκος. Μετά το time out. Ρίχνει την πρώτη, θα στοχίσει ο παίχτης της Pink Paper. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη προσπάθεια. Θα την βάλει μια συνδύο από τον Μποτζάκο και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του 11-12. Ότι θα γίνει το κλέψιμο, φεύγει στην επίθεση γρήγορα ο Μποτζάκος και στο συν 3 πλέον η Pink Paper 11-14. Δάχτυρος Μποτζάκου, παίζει και ψηλά τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα, καταφέρει να συγκρατήσει και ο Φλόρος. Ρομποτής πάει μόνος του κοντά σε όλους, σε σίδερη προσπάθειά του. Το rebound θα έρθει από τον Κονταρίνη. Σακής τώρα παρεμβαίνει εκεί και του κλέβει την μπάλα. Ο Καραμάνης. Ζήρος θα πάρει το φάουλ, θα μπει και το καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Ζήρο. 13-14. Και έχει την ευκαιρία τώρα ο Ζήρος να ισοφαρίσει και πάλι το σκορ. Θα βάλει και τη βολή, 14-14. Κολέτης. Μποτσάκος. Παίρνει το σκριν, πάει από τα αριστερά, θα πάρει και το φάουλ από τον Τσομπανάκη. Πέμπτο ομαδικό, συμπλήρωσαν τα πέντε ομαδικά οι γηπεδούχοι. Και έτσι ο Μποτσάκος θα στηθεί στη γραμμή των βολών. Άστοχος στην πρώτη βολή. Το 14-14 παραμένει. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει. 14-15 από την μία πόλη του Μποτζάκου. Ρομποτής κατεβάζει τώρα για τον Ανακασιακό. Ζήρος κλείνεται εκεί από δύο παίχτες και θα τον αναγκάσουν σε βήματα. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από την άμυνα της Pink Paper. Σακής τώρα δείχνει το σύστημα. Θα ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Παίρνει το σκρίνο Σακής, συνεχίζει μόνος του. Με τα αριστερό θα στοχίσει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Το Μανάκης τώρα. Ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει απέναντι τον Ζήρο. Έχει πάνω του εκεί ο Κολέτης. Θα του κάνει και το φάουλ. Σκεπατόρης τώρα στη θέση του Ρομποτή.
Τζοβανάκη στη γωνία. Δίνει το σκρίν εκεί ο Καραμάνης. Θα πάρει το σκρίν του Τζοβανάκη. Θα στοχίσει επιθετικό rebound. Ωστόσο έχουμε στο έδαφος της Big Paper. Ο Μποτσάκος είναι, ο οποίος θα πάει στις βολές. Καθώς έχουν συμπληρωθεί εδώ και ώρα τα πέντε ομαδικά του Ανακασιάκου. Εύστοχος στην πρώτη, 14-16. Μποτσάκος τώρα έτοιμος για την δεύτερη. Έξω. Το 14-16 παραμένει. Ζήρος τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ζήρος το σκέφτηκε για λίγο. Πάει μέχρι μέσα. Εκτός ισορροπίας στο σουτ. Θα στοχίσει. 19 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την Big Paper. Ο Λέντης κατεβάζει και ρίχνει τον ρυθμό. Βλέπει το ρολόι τώρα. Ο Σακής, 6 δευτερόλεπτα, 5 Σακής, θα πάρει την προσπάθεια και θα την βάλει. 14-18 για κύρος Σακή. Και έχουμε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 14-18 μπροστά η Brick, η Pink Paper. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε με την Pink Paper, η οποία προηγείται 14-18 να βρίσκεται στην επίθεση. Την μπάλα φτάνει στα χέρια του Κοντομίχου, παλεύει εκείνος και θα περάσει στον Μποτσάκο. Ωραία συνεργασία και η πάσα του Μποτσάκου, ο οποίος βρήκε το συμπέκτη του τον Σακή. Και εκείνος άφησε την μπάλα στο καλάθι. Και τώρα το κλέψιμο. Στην επίθεση ανενόχλητος θα στοχίσει ωστόσο ο Κολέτης, με τη δεύτερη θα έρθει το καλάθι από τον ίδιο. Για το 14-22 στο σύν 8 η Pink Paper που πιέζει και τώρα και θα γίνει το κλέψιμο αντικανονικά, ωστόσο σύμφωνα με τον διαιτητή. Πάσα προς την ρακέτα. Έχουμε ένα χτύπημα εδώ. Ο Καραμάνης βρήκε εκεί με τον αντίπαλό του. Ο Σακής νομίζω είναι, αν βλέπω καλά, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος πάνω στην διεκδίκηση της μπάλας. Πρέπει να χτύψει εκεί λίγο στον ώμο του. Αυτό το σημείο φάνηκε να πιάνει στην αρχή. Δείχνει να πονάει αρκετά. Ο Σακής. Ο οποίος τώρα σηκώνεται, θα περάσει εκτός, μετά εκεί το χτύπημά του στην διεκδίκηση της μπάλας. Η κατοχή είναι για τον Ανακασιακό νομίζω, καθώς ο Κουζαλάν έχει στηθεί εκεί στην πλάγια γραμμή. Δεν έχουμε παιχνίδι εδώ τα τελευταία λεπτά μετά τον τραυματισμό του Σακή. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η μπάλα είναι για τον Ανακασιακό και ο Κοτσαλάν βρίσκεται στην επαναφορά. Η μπάλα δεν θα φτάσει στην ρακέτα. Έγινε το κλέψιμο από την Pink Paper. Στο πλάι τώρα θα κάνει λάθος πάσα, ωστόσο συγκρατεί
η φιλοξενούμενη ομάδα με τον Καρπούζη, ο οποίος θα περάσει για τον Μποτσάκο και εκείνος θα πάρει το φάουλ. Άστοχη πρώτη βολή του Μποτσάκου. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη προσπάθεια ο παίκτης της Pink Papers. 14-22 παραμένει το σκορ, να δούμε αν θα αλλάξει. Θα αλλάξει τώρα 14-23. Στο συν 9 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Τζομανάκης, πάνε δύο, πάτη πάλι πάνω του, παλεύει για το rebound, ωστόσο θα κάνει το φάουλ εκεί ο Μποτσάκος. Πήγε κάπως πιο επιθετικά στην διεκδίκηση της μπάλας. Ενώ ο ρομποτής τώρα θα επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του Καραμάνη. Σιαπατόρης κρατάει, ψάχνει συμπαίκτη. Κοζαλάν αφήνει στον Τζομπανάκη. Ρομποτής, 2 δευτερόλεπτα, δεν έχει δει το ρολόι ο ρομποτής. Και έτσι έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης. Λάθος εδώ από τον Ανακασιακό, ο οποίος για ακόμα μια φάση στην δεύτερη περίοδο δεν καταφέρει να βρει σκορ. Η εκτέλεση για 2 από τον Καρπούζη για το 14-25. Το συν 11 πλέον η Pink Paper. Σε φεύγουν σιγά σιγά. Αλεπάκης γυρίζει, θα στοχίσει. Αδύναμο το σούτου. Μποτσάκος, Καρπούζης, σίγουρα θα φτάσει στον Κοντομίχο, αν ενώχει προς εκείνο δεν θα κάνει μια καλή εκτέλεση, θα καταλήξει airball η προσπάθειά του. Αζάρ τώρα επιστρέφει στο παρκέ για την Pink Paper, θα πάρει τη θέση του Κολέτη. Ενώ ο Σακής βρίσκεται ακόμα στον πάγκο μετά το χτύπημά του. Αλεπάκης βγάζει έξω στον Σιαπατόρη, γυρίζει εκείνος εκτός ισορροπίας, θα πάρει το φάουλ μετά την ωραία κίνησή του. Καμπόσης τώρα θα περάσει στη θέση του Μποτσάκου, ενώ ο Σιαπατόρης είναι στην γραμμή των βολών. Πρώτο καλάθι για τον Ανακασιακό στην δεύτερη περίοδο, 15-25. Έφτυγε και η δεύτερη για το 16-25. Τις επιλογές του αφήνει δίπλα του στον Καμπόσο, 7 δευτερόλεπτα για την Pink Paper. Καμπόσος θα πάρει το σούτ υποπίεση στο σύνερο. Μαζεύει ο Χαλεπάκης εκεί το rebound και αφήνει στον ρομποτή. Τζομπανάκης τώρα πάει μόνος του, υποπίεση θα στοχίσει. Αζάρ. Καρπούζης, Καμπόσος τώρα. Το τρίποντο εύστοχο. 16-28. Ο Καρπούζης πυροβολεί. Σε συν 12 και πάλι Pink Paper. Σιαπατόρης τώρα πάει κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί να πάρει κάτι από τη φάση. Καρπούζης για 3 και αυτός. Το σίδερο τώρα η προσπάθεια. Κοζαλάν αφήνει στον ρομποτή.
Ανεβάζει εκείνος. Περνάει τον Καμπόσο, θα του κάνει το φάουλ εκείνος. Τα λένε εκεί μεταξύ τους. Θα χάσει και να διακλέψουμε τώρα από τους φιλοξενούμενους. Προποθέσεις ευνηδιάσουμε εδώ 3 με 1. Δεν θα έρθει καλά σε αρχικά, έρθει τίπο rebound από τον Κοντομίχο και εκείνο θα πατήσει το καλάθι και φάουλ. Πήραν ό,τι καλύτερο μπορούσε να βαθεί τη φάση στην Πέιπερ. Δεκαέξι-30 από τον Κοντομίχο. Έχει και μια βόλη τώρα να εκτελέσει. Θα βάλει και τη βόλη. Με το 16-31. Σκαμπατόρης τώρα. Φλωρός θα πάρει το σουτ, δεν είναι καλό. Απόσταση κατεβάζει για την Pink Paper, η οποία είναι σταθερά μπροστά στο σκορ. Καρπούζης του αφήνουν χώρο. Θα πάρει το δίποντο και θα το βάλει. Για το 16-33. Δεν βγάζει αντίδραση ο Ανακασιακός. Ο ρομποτής τώρα θα βάλει το φάουλ. Ειδικά στην άμυνα έχουν πρόβλημα σήμερα οι γηπεδούχοι. Δεν μπορούν μέχρι στιγμής να περιορίσουν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι με 4.47 να απομένουν στο δεύτερο δεκάλεπτο έχουν φτάσει στους 33 πόντους. Εύστοχος ο ρομποτής στην δεύτερη. Είναι το 17-33. Μυρίζει ασφαλή ο Θεοδοσιάδης. Rebound από τον Φλόρο. Ζήρος τώρα τρέχει για τον Ανακασιακό. Ζήρος πάει μόνος του με το δεξί. Θα εκτελέσει εύστοχα. 19-33. Από την ωραία προσπάθεια του Ζήρου, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου. Καρπούζης από το ύψος των βολών, θα βάλει και αυτό ο Καρπούζης. 19-35. Η ευστοχία συνεχίζεται από την μεριά της Pink Paper. Στη γωνία ο Σιαπατόρης θα εκτελέσει για 3 στο σιδερό. Η μπάλα στα χέρια του Καμπόσου. 3-43 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αζάρ βρίσκει τον Κονταρίνη. Είναι και πάλι στον Αζάρ από τη γωνία. Εκτέλεση μέσα. Το κρεσέντο στην επίθεση συνεχίζεται από την Pink Paper. 19-38. Στο σύν 19 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ρομποτής βρίσκει τον Κοζαλάν, γυρίζει εκείνος, θα στοχίσει. Αζάρ τώρα θέλει να τρέξει, έχει μπροστά τον ρομποτή, πάει μόνος του, καλά, πήγε φάουλ από τον Αζάρ. Νικάει κατά κράτος εκεί τον ρομποτή. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ για το 19-40. Και έχουμε το time out. Στην γραμμή των βολών ο Αζάρ μετά το καλάθι και φάουλ.
θα βάλει για τη βολή, θα κάνει το 19-40, το 19-41, με συγχωρείτε. Ο αναγκασιακός που δυσκολεύεται να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην επίθεση. Με στιγμή σε πολύ καλή άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Εδώ θα βγει ακόμα μια. Την μπάλα στην χέρια του Αζάρ. Σαν συμπαίκτη εκείνος αφήνει την μπάλα στον Κολέτη. Ποιος πάει μέχρι μέσα, ο Θεοδοσιάδης, με συγχωρείτε. Θα πετύχει το καλάθι 19-43. Σε φεύγει η Pink Paper. Με αυτό το ρυθμό είναι πολύ πιθανό να φτάσει και τις 50 πόντους η Pink Paper πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σκεβατόρης βρίσκει ωραία τον ρομποτή, θα έρθει το καλάθι από κοντά μετά από ώρα. 21-43. Καρπούζης. Έχουμε φαουλ τώρα μακριά από την μπάλα από τον Σκεβατόρη. Τέταρτο ομαδικό μπερδεύτηκε και ο Καμπόσος και πήρε θέση για βολή. Πέντε ομαδικά έχουν συμπληρώσει οι φιλοξενούμενοι. Ο Ανακασιακός έχει 4 μέχρι στιγμής. Ο Νταρίνης για τον Καμπόσο. Ο Καμπόσος θέλει να βάλει πλάτη εκεί τον Σκεβατόρη. Βάλα έξω η εκτέλεση για 3 άστες από τον Κονταρίνη. Ο Ζαλά μαζεύει το rebound και αφήνει στον 0, 1-29 ακόμα στο 4 δεκάλεπτο. Ωραία πάσα του Ζήρου, δεν καταφέρει να υποδεχτεί την μπάλα ο Κοζαλάν. Φεύγει από τα χέρια του εκτός. Καρπούζης. Παίρνει το σκριν. Καρπούζης αφήνει στον Καμπόσο. Προσποιείται εκείνος πάνω του. Κολλημένο τον Σκεβατόρη. Καμπόσος συγκρατεί, γυρίζει, πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Πολύ ωραία ξεφύγει εδώ από τον αντίπαλο του Καμπόσος. Και έγραψε το 21-45. Ρομποτής μόνος του, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός. Καρπούζης τώρα, το μισή προσπάθεια και το καλάθι. Σταμάτητη η Pink Paper, 21-49. Το σκορ. Μέχρι μέσα ωραία κίνηση από τον Σκεβατόρη, θα τελειώσουμε το δεξί για το 23-47. Τελειώνει τώρα ο χρόνος. Θα πάρει το τρίποντο. Λόρος, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Θα εκτελέσει πίσω από το κέντρο. Είναι αδύναμο το σούτου. Δεν θα βρει στόχο. Τέλος της δεύτερης περίοδου. Ανακασιακός Pink Paper 23-47. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο. Με την Pink Paper να έχει ξεφύγει στο 23-47. Σκεβατόρης τώρα για τον Ανακασιακό, Χαλεπάκης και πάλι ο Σκεβατόρης. Τελεί στα 5 δευτερόλεπτα, θα αστοχίσει, μαζεύει το rebound ο Κοζαλάν. Υπό την πίεση του Αζάρ, αστόχος και αυτός. Γρήγορα στην επίθεση, θα τα περάσει πάσα από τον Σκατ Καραμάνη, ο οποίος έκοψε εκεί την πάσα της Pink Paper. Εδώ ο Αζάρ δεν θα έρθει σε επαφή με την μπάλα, καθώς η πάσα του Κονταρίνη ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο συμπαίκτης του. Ζήρος κλείνεται και στη γωνία, ψάχνει συμπαίκτη. Καραμάνης τώρα. Ο Πατώρης, 6 δευτερόλεπτα, 5, πρέπει να
εκτελέσει ο Χιαπατόρης, πάει μόνος του τη φάση, θα το βάλει το Γαλάθης για το 25-47. Μοτσάκος. Μοτσάκος πάει μέχρι μέσα με τα αριστερό. Θα ολοκληρώσει την φάση με επιτυχία, 25-49. Για λίγο κολέτη η μπάλα. Κάνει στον Σιαπατόρη. Σταματάει, εκτελεί, αστοχή. Παραπώνει το rebound το Αζάρ. Κοτσάκος εκεί πάνω τον Καραμάνι. Κοτσάκος τώρα εξετάζει τις επιλογές του, τότε είναι και το σκρίνε και ο Αζάρ. Δύο παίχτες επάνω στον Κοτσάκο και τον αναγκάζει να κάνει το λάθος. Σταματάει ανενόχλητος, εκτελεί στο σίδερο και αυτή η προσπάθεια. Ρίχνει το ρυθμό ο Μποτσάκος. Δίνει στον Αζάρ και εκείνος και πάλι στον Μποτσάκο. Δείχνει τι κινήσεις θέλει να κάνουν οι συμπαίκτες του. Παίρνει το σκριν. Πάει μόνο στον Μποτσάκο με το αριστερό. Θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Το φάουλ έγινε από τον Κοζαλάν, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Πρώτο ομαδικό του Ανακασιακού στο τρίτο δεκάλεπτο. Εύστοχος στην πρώτη ο Μποτσάκος για το 25-50. Θα βάλει και τη δεύτερη, 2-2. Oh. 25-51. Πλέον το σκορ. Ο ρομποτής τώρα επιστρέφει στο παρκέ. Γύρος. Σταματάει, εκτελεί, airball. Γρήγορα στην επίθεση τώρα ο Κολέτης. Ο Τσάκος του δίνει και το σκρίν εκεί ο Κολέτης. Η πάσα του ήταν λίγο στη δίχη, βρήκε τον Κουνταρίνη. Ο Τσάκος και πάλι. Πάει μέχρι το τέλος, θα στοχίσει. Παραλίγο να μπει και ένα τυχερό καλάθι από τον Κουνταρίνη. Θα πάρει τώρα από τον Ζήρο, πάει μόνος του, θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Δύσκολη ενέργεια εδώ από τον Σιαπατόρη. Έτοιμος για την έκτρα βολή. Θα τη βάλει. 28-51. Φυσικά και παίρνει ο Μποτσάκος. Κρατάει ο Μποτσάκος, πάει και μέχρι μέσα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έκανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση ο Μποτσάκος. Γρήγορα στην επίθεση ο ρομποτής. Θα πετύχει το καλάθι. Δεν θα πάρει κάτι παραπάνω. 30-51. Θα γίνει εδώ το λάθος της Pink Paper. Λιωμένα τώρα στην επίθεση. Σιαπατόρης με τα αριστερό θα εκτελέσει. Για το 32-51. Παίζει μια κάποιου είδους αντίδραση ο Αναγκασιακός που αναγκάζει την Pink Paper σε ένα καλή time out. Επιστροφή στη δράση. Και τα 2.51 έχει μειώσει κάπως ο Ανακασιακός. Τουλάχιστον δείχνει μια καλύτερη εικόνα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο.
Ενώ θα πάει στη γραμμή των τώρα ο Κολέτης, έπειτα από το φάουλ του Κοζαλάν. Τρίτο φάουλ του Κοζαλάν. Δεύτερο ομαδικό του Ανακασιακού. Κολέτης άστοχος στην πρώτη βολή. Το Pink Paper που προέρχεται από 8 σερί νίκες, παρακαλώ, θέλει να συνεχίσει σήμερα. Το Νικηφόρο Σερίτης. Από την άλλη από νίκη προέρχεται και ο Ανακασιακός, ο οποίος τελευταίο μάτς κατηγάτησε της τον Γκράβα Θάντερ. Λίγος τώρα. Αυτή την τάπα εκεί από τον Αζάρ. Του κλείνει τα φώτα. Σεμπατόρης για τρεις. Εύστοχος. 35-51. Από την τρίποντη εκτέλεση του Σεμπατόρη. Αζάρ πάει μόνος του με το δεξί. Θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound ο Κοζαλάν. Και ανέβαινε λίγο η ένταση από την πλευρά του Ανακασιακού. Κακό το σουτ του ρομποτή. Αναλύει εκτός η μπάλα. Καμπόσης τώρα θα περάσει το παρκέ για την Pink Paper. 4:40 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. 35-51. Κοτσάκος. Καμπόσος, το πεταχτάρι εκεί, δεν είναι εύστοχο. Καραμάνης θέλει να βγάλει γρήγορα την ομάδα του στην επίθεση. Ρίχνει το ρυθμό ο Ζήρος. Σιαπατώρης τώρα. Ο Ζαλάν γυρίζει, εκτελεί, αστοχή. Ο Τζάκος έχει πάνω του τον Καραμάνη. Αζάρ θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Ρομποτής, μεγάλη πάσα τώρα για τον Σιαπατόρη. Υπό την πίεση του Αζάρ θα στοχίσει εκείνος από κοντά. Και έχουμε το φόλο από τον Καραμάνη. Γκρέμισε εκεί τον αντίπαλό του. Κοντομήχος. Είναι εκείνης που βρέθηκε στο έδαφος. Συνεχίζεται με την Pink Paper στην επίθεση. Κακούζης σταματάει, πανταγερά, εκτελεί, αστοχή. Μαζάρ προσπάθησε εκεί με ένα χαστούκι να βγάλει την μπάλα εκτός. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ανακασιακού. Ζήρος γίνεται και από δύο, θα γίνει το κλέψιμο από τους φιλοξενούμενους. Κοτσάκος αφήνει στον Αζάρ. Εκείνος δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Βάλα και πάλι στον Ανακασιακό με το Σιαπατόρη να κατεβάζει. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίκτες της Pink Paper. Δεν γίνεται το λάθος εδώ από τον Ανακασιακό. Η εκτέλεση από το Σιαπατόρη για δύο ήταν. Νομίζω πάντα γίνεται ο Σιαπατόρης. Ρομποτής τώρα. Ο Ζαλάν. Βλέπει την κίνηση του Σιαπατόρη. Υποπίεσε εκείνος θα εξοχίσει. 37-51. Κοτσάκος παίρνει το σκριν, πάει από τα αριστερά. Ο Ντομίχος θέλει να συνεργαστεί με τον Καμπόσο. Κλείνει εκεί τον Καμπόσο Σιαπατόρης. Θα πάρει το φάουλ ο παίχτης της Pink Paper, καθώς έβαλε εκεί ο Σιαπατόρης το χέρι του. Τρίτο ομαδικό του Ανακασιακού. Έχει να δώσει ακόμα ένα. Αλλαγή για την Pink Paper. Ο Κονταρίνης επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Αζάρ. Μποτσάκος παίρνει και δείχνει το σύστημα.
Κατσαρίνης. Η εκτέλεση για τρεις από τον Καμπόσο δεν είναι καλή. Την μπάλα καταλήγει στο χέρι του Καραμάνη και από εκεί στον ρομπότη. Σιαβατόρη τώρα έξω στον ρομποτή, ανενόχλητος εκείνος για τρεις, θα στοχίσει. Rebound από τον Καραμάνη, σώζει την κατοχή. Ρομποτής Σιαβατόρης, ζήρος για δύο, στο σίδερο. Βάζει πλάτη, γυρίζει και έστωχει ο Κονταρίνης. 37-53. Ζήρος θα πάρει και αυτό το σούτ, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Το rebound στα χέρια του Κονταρίνη. Καμπόσες τώρα, βγάζει το Μποτσάκο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ, είναι το τελευταίο του Ανακασιακού, το τελευταίο που είχε να δώσει στην τρίτη περίοδο, με 1-18 ακόμα να απομένει. Αλλαγές τώρα, Φλώρος και Τζομπανάκης μέσα για τον Ανακασιακό. Μποτσάκος φαίνεται από τον Καραμάνη, τον προσπερνάει. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Ανακασιακό. Φλώρος τώρα 3-3 στην επίθεση. Θα πάρει το φάουλο Φλώρος και τις δύο βολές. Σκράτη και το χειροκρότημα. Θα λέει και λίγο με τον διαιτητή ο Κοντομίχος, ο οποίος έκανε την παράβαση. Δεύτερο ομαδικό της Pink Paper. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Φλώρος. Χάσει και τη δεύτερη, 0-2. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Απέναντι ο Καμπόσος, προσποιείται. Περνάει την μπάλα στον Κονταρίνη. Εκείνος γυρίζει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Ρομποτή, 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Το φόλο από τον Καμπόσο. Τρίτο ομαδικό της Pink Paper. Ακόμα ένα να δώσει η φιλοξενούμενη ομάδα. Ρομποτής αφήνει για τον Σιαβατόρη. Φλώρος από το πλάι θα εξοχίσει. 39-53. Πιέζεται και ο Καμπόσος. Θα περάσει το κέντρο τώρα Pink Paper με τον Καρπούζη. 18 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Καρπούζης κρατάει, να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Καρπούζης και πάλι με την μπάλα, θα πετύχει το καλάθι ο Καρπούζης. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σιαβατόρης πίσω από το κέντρο, δεν νομίζω να μετράει το σουτ. Τέλος της τρίτης περίοδου, 39-55 μπροστά η Pink Paper. Ξεκίνημα και της τέταρτης περίοδου. Σταφέρα μπροστά η Pink Paper. Με τον Μποτσάκο τώρα να παίρνει το φάουλ. Διαμαρτυρίες από τον ρομποτή για τη συγκεκριμένη φάση. Ο Μποτσάκος αρκετά δραστήριος και αυτός για την ομάδα του. Στόχος στην πρώτη, θα κάνει το 39-56. Έτοιμος για τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή 2-2 από τον Μποτσάκο. 39-57, στο συν 18. Η Pink Paper. Ρομποτής. Φλώρος προσποιείται, ξεφεύγει, εκτελεί τώρα για δύο, θα στοχίσει. Καμπόσος, μπάλα θα περάσει στον Θεοδοσιάδη, ωστόσο έχουμε παράβαση 3 δευτερόλεπτο.
Τζοβανάκης κατεβάζει. Κάνει τις επιλογές του, βρίσκει τον ρομποτή. Ρομποτής από τα δεξιά, θα εκτελέσει άστοχα. Μεγάλη πάσα με στόχο τον Κονταρίνο, ο οποίος θα φύγει στην αντίπαλη ρακέτα. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλο από τον Φλόρο, ο οποίος τον καταδίδει και εκεί στην άμυνα. .59 στο συν 20 η Pink Paper, και τώρα ο Κονταρίνης έχει την ευκαιρία να κάνει το συν 21. Όχι, δεν θα το κάνει, θα πάρει το rebound ωστόσο ο ίδιος. Αδράνησε εκεί η άμυνα του Ανακασιακού. Μποτσάκος παρεμένει και ο Καραμάνης, θα γίνει το κλέψιμο. Σιαπατώνης τώρα σε ανοιχτό γήπεδο, ανενόχλητος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το δεξί layup. 41-59. Το φάουλ τώρα από ποιον? Από τον Καραμάνη, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτο ομαδικό νωρίς για τον Ανακασιακό. 8-22 να πούμε στο παιχνίδι. Τζάκος. Το μύχος. Να υπάσα Θεοδοσιάδη, 34 λεπτά. Το μύχος εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Το ριμπάν στο χέρι του Καραμάνη. Αν θέλουν να βγάλουν αντίδραση οι γηπεδούχοι, θα πρέπει να το κάνουν όσο πιο νωρίς μπορούν. 7-50 είναι από μένα ακόμα στο μάτς. Σεβατόρης βγάζει έξω για τον ρομποτή. Πάει μόνος του, θα στοχίσει. Το rebound για την Pink Paper. Θα γίνει και το λάθος τώρα. Φλόρος θα κάνει το κλέψιμο. Τζοβανάκης υποδέχεται. 2-2 τώρα, επιστρέφει σιγά σιγά η Pink Paper. Το τρίποντο από τον ρομποτή, εύστοχο. 44-59. Στις 15, πέφτει η διαφορά και έχουμε. Σταματάει την φάση διαιτητής για τις αλλαγές, καθώς δεν προλάβα να γίνει νωρίτερα. Όχι, είχαμε ένα χτύπημα εκεί. Δείχνει να πονάει ο Κονταρίνης, είναι αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος πέρασε στον πάγκο. Κάποιες κράμπες πρέπει να είναι μάλλον, δεν πρέπει να είναι κάποιο χτύπημα. Η εκτέλεση για 3 άστοχη από τον Μποτσάκο. Και να ρίξει κι άλλο τη διαφορά τώρα ο Ανακασιακός. Τζοβανάκης. Σιαπατόρης και πάνω τον Καμπόσο. Φλόρος τώρα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Ανακασιακό. Ρομποτής το σκέφτεται, το παίρνει, δεν θα το βάλει. Ευχαρίστω το rebound τώρα οι φιλοξενούμενοι. Καμπόσος, πάει πάνω του ο Τζοβανάκης. Καμπόσος κρατάει, 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την Pink Paper. Κοντομύχος από τα δεξιά, άστοχα, ψηλότερα εκεί. Λες και πέταξε ήταν ο Μποτσάκος. Γράπωσε την μπάλα στον αέρα. Ανανέωσε την επίθεση της ομάδας του. Μποτσάκος τώρα επιμένει, πάει μόνος του μέχρι μέσα με το δεξί. Ξεφεύγει εκεί από την πίεση του Καραμάνη. Ο Μποτσάκος θα κάνει 44-69. 61, με συγχωρείτε. Σιαπατόρης περνάει για τον ρομποτή, θα βρεθεί εκείνο στο έδαφος. Έχουμε κατοχή για την Pink Paper. Αλλαγές τώρα. Ο Ζήρος θα περάσει στην θέση του Φλόρου, αν δεν κάνω λάθος. Ζήρος και Χαλεπάκης στο μάτς για τον Ανακασιακό.
Ενώ επέστρεψε και ο Αζάρ για την Pink Paper. Ο Αζάρ που έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Θεοδοσιάδης. Καμπόσος, 5 δευτερόλεπτα, 4, Καμπόσος θα πάρει την εκτέλεση. Έχει το φως ο Καμπόσος, πυροβολή. 44-64, το σύν 20 και πάλι. Η Pink Paper μετά το τρίποδο του Καμπόσου. Και πλέον τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει αρκετά για τον Ανακασιακό. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό του παιχνιδιού. Ωραία έπαση του Καμπόσου, δεν καταφέρει να υποδέχει την μπαλακή ο Αζάρ. Το φάουλ τώρα από τον Μποτσάκο. Πήγε πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε πάνω στον Σκιαπατόρη. Σταματάει, θα πάρει και να έχει τέλειο στο Σκιαπατόρη, θα αυτοχίσει. Αλλά και πάλι στην χέρια του Μποτσάκου, ο οποίος έχει οργανώσει τις περισσότερες επιθέσεις της Pink Paper. Χαμηλά το φόλο από τον Καραμάνη. Αλλαγή τώρα για την Pink Paper. Στο μάτς θα περάσει ο Καρπούζης. Και τώρα έχουμε το time out. Pink Paper στην επαναφορά. Καρπούζης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Δίνει το screen εκεί ο Αζάρ. Σιώδης πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει στο τσακ. Δεν είχε δει το ρολόι ο Θεοδοσιάδης. Κοζαλάν τώρα. Κοζαλάν συγκρατεί, δεν θα εκτελέσει από κοντά. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Καμπόσου. 3-45. Στο σύν 20 παραμένει η Pink Paper. Πλέον η κλεψίδρα αδειάζει για τον Ανακασιακό. Αζάρ στη γωνία, Θεοδοσιάδη θα πάρει το σούτ από το πλάι, θα στοχίσει. Μπαλά στα χέρια του Σιαπατόρη. Τζίρος. Πάει μόνος του, θα στοχίσει. Μπαλά θα φτάσει στον Κολέτε, ωστόσο παρεμβαίνει και ο Σιαπατόρης και θα στείλει την μπαλά εκτός. Καμπόσος δίνει εκεί το σκρίνο ο Αζάρ. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Από τον Αζάρ έγινε το φάουλ. Κινεί το σκρίν σύμφωνα με τον διαιτητή. Έτσι κατοχή περνάει στα χέρια του Ανακασιακού. Σταματώρης. Έχουμε το φάουλ τώρα τον Χαλεπάκη από τον Θεοδοσιάδη. Σιαπατόρης πιέζεται από τον Θεοδοσιάδη. Σιαπατόρης πάει μόνος του κόντρα σε όλους. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το σφύριγμα. Κόντρα σε όλους εκεί ο Σιαπατόρης για το 46-64. Έτοιμος στην γραμμή των βολών ο παίκτης του Ανακασιακού με 2-27 να απομένουν μέχρι το φινάλε. Η Pink Paper είναι πολύ κοντά στην νίκη.
Έχουμε επανάληψη καθώς βιάστηκε να μπει στην, στο ζωγραφιστό Αζάρ. Θα βάλει την βόλη ο Στεβατόρης για το 47-64. Καρπούζης, είδε την κίνηση του Βησουπέκτου, γλίστρισε ο Κοντομίχος. Βάλα στον Ανακασιακό, με τον Σιαπατόρη να συγκρατεί. Αφήνει τον Καραμάνη. Σιαπατόρης και πάλι. Κόντρα σε όλους, βγαζέχει για τον Κοζαλάν. Θέλει να πλησιάσει εκείνος, δεν θα μπορέσει. Κλείνεται από την αντίπαλη άμυνα, η κατοχή είναι για την Pink Paper. Βγαίνει εδώ η άμυνα των φιλοξενούμενων. Τα πράγματα έχουν κρυθεί στο μάτς. 1 και 40 να απομένει ακόμα. Εδώ ο Καρπούζης θα πάρει το τρίποντο, δεν θα βρει στόχο. Ζήρος. Και μία από τις τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού. Μια στιγμή και αυτή. Αζάρ στον Καρπούζη. Ρίχνει τον ρυθμό εκείνος. Κολέτης. Από τη γωνία η εκτέλεση για δύο στο σίδερο. Ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Η Pink Paper είναι κοντά στην δεκατή νίκη της. Καραμάνης θα πετύχει το καλάθι του φάουλ. 49-64. Θα πάει και στη γραμμή των πόντων, από την άλλη ο Ανακασιακός φαίνεται πως δεν θα αποφύγει την ένατη ήττα του στο πρωτάθλημα, ενώ ο Καραμάνης μέχρι το 6 και στην βολή για το 50-64. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Ξιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Κολέτης. Αζάρ θα πάρει το τρίποντο από αρκετά μακριά, θα στοχίσει, έρχεται εκεί ο Κολέτης να μαζέψει το rebound, θα πετύχει το καλάθι με την τρίτη. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Κοντομίχο. Δεν παράτησε τη φάση ο Κοντομίχος. Και βγήκε κερδισμένος από αυτή τη φάση. Ο Κοντομίχος ο οποίος έκανε το 50-66, που τώρα βρίσκεται και στην γραμμή των βολών. Θα στοχίσει, την μπάλα καταλήγει στα χέρια και πάλι της Pink Paper και συγκεκριμένα του Κολέτη. Δεν είναι τεχνίδια αφηθημένη. Να κάνουν επίθεση, να δούμε, θα κάνουν επίθεση στη λήξη του χρόνου. Εκτελεί από αρκετά μακριά ο Κολέτης, είναι άστοχος. Και κάπου εδώ πλέον φτάνουμε προς το τέλος. Νίκη λοιπόν για την Pink Paper, η οποία θα επικρατήσει 66-50 του Ανακασιακού. Ένατη ήταν για τον Ανακασιακό, δέκατη νίκη για την Pink Paper, η οποία θα φύγει με το ροζ φύλλο αγώνος.